Τώρα σχολάσανε ή θα πείτε τόσες εκεί πέρα. Όχι. Έχει σκοπό να συνεχίσουν. Φυσικά και έχουμε σκοπό να συνεχίσεις. Είσαι από το πρωί από τις 7 η ώρα όρθιο. Από τις 7. Η συμφωνία μας ήταν να με ξυπνάς κατά τις 9. Και μπήκαν 6 η ώρα το πρωί μέσα. Και... Ρε εσύ φίλους. Μπορείς να μας πεις τι τραγούδι σε ξυπνάω? Του Πάριο. Του Πάριο. Ο Πάριος είναι ρομαντικός. Ναι, και εγώ ρομαντικός είμαι. Όλοι είμαστε ρομαντικοί. Πώς το λένε το τραγούδι? Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Μετά δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Έρχεται και που κοιμάμαι στον κάθε όροφο, ανοίγει προσεκτικά την πόρτα και έρχεται με το κινητό έξω από την πόρτα που κοιμάμαι εγώ στην κρεβατοκάμαρα και βάζει το τραγούδι αυτό. Έχει να κάνω και μετά φεύγει. Το ξυπνητήρι δούλεψε. Για ταινία είμαστε. Πάντα. Έβαλες προηγουμένως τον προβολέα εκεί πέρα για να βλέπω, δείξει λίγο τι φτιάχνουμε εκεί πέρα. Τι είπανε, ότι αν θες η τοποθέτηση και η σύνδεση μιας υδραυλικής σόμπας να σου βγει όσο μία αντλία θερμότητας, φώναξε το Γιαννούδη, έτσι δεν είπες? Ναι, ναι. Αν θες το κόστος μιας υδραυλικής σόμπας. Και τέλος πάντων, έλα προς τα μένα εδώ. Αμέσως. Και με βάζει έναν προβολέα εκεί πέρα για να βλέπω λίγο έτσι. Λέω, άρχισε να ανοιχτό γίνεται, δεν βλέπω εκεί. Μάλιστα. Φέξε εκεί πέρα. Να φέξω. Σε λέω, φίλε, τι παλώματα είναι αυτό σε καινούργιο ανακαινισμένο σπίτι? Μου φάνηκε πολύ παράξενο. Βλέπω δηλαδή ότι, ξέρεις, για να δεις τα στραβάκια ανάποδα ενός τοίχου, πάρε ένα προβολέα, ένα φακό, κάτι και βάλω τον έτσι λοξά όπως έβαλες εκείνη τη λάμπα και φαίνονται όλα, ξέρεις, Αν πάρεις έναν άστρο και σε κάνει σπατουλαριστό, ας πούμε, στο σπίτι, πάρε ένα προβολέα και βάλουμε δίπλα να δούμε που έχει τις χεριές που έχασε. Και σου λέω, ρε Γιάννη, τι είναι αυτό? Και κάθεσαι και με εξηγείς απίστευτα πράγματα, δηλαδή θα με σκάσεις εσύ. Και δεν πυροβόλησες κανέναν μέχρι τώρα, δεν έβγαλες το δίκανο να τον δώσεις μία? Όχι, όχι. Για πες τι έπαθες εδώ πέρα και είναι αυτά τα μπαλώματα σε καινούριο σπίτι. Θα σου πω. Για πες, σε μένα και στον κόσμο. Σε μένα το έπες μια φορά και σου λέω, πιάσε γρήγορα την κάμερα να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Δεν γίνεται. Για πες. Όταν ξεκίνησα για να γκρεμίζω το σπίτι, ναι, φώναξα ένα συνεργείο και τους ρώτησα αν μπορούν να αναλάβουν το σοβάτισμα και το δάπεδο αφού τελειώσω εγώ τις εργασίες γκρεμίσματος. Εσύ του γκρέμισες? Όλο. Μόνο σου? Μαζί με τη σύζυγο. Με τη σύζυγο. Ναι, έχει βαρύ χέρι. Φαίνεται. Όχι, είναι καλό παιδί. Ναι. Αλλά και όρεξη για δουλειά έχει. Λοιπόν, όλα αυτά πριν 4 χρόνια. Πριν 3-4 χρόνια. 4 χρόνια, γεμάτα. Γεμάτα. Χρειάζεται και γκρεμίστε εδώ ό,τι θεωρούσατε ότι ήταν. Σωστό. Ο κάδος από κάτω. Και πετάχαμε μπάζερ. Πόσους κάδους? Νομίζω πετάξαμε τρεις κάδους. Γεμάτους με μπάζα. Μπορεί και τέσσερις. Γιατί το σπίτι? Γιατί. Έρχεται το συνεργείο. Έρχεται το συνεργείο και πήραμε έναν έτοιμο σοβάδο, θα πω μάρκα. Όχι, θα πεις. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται? Είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ με το σοβάδο. Βρε, δεν με νοιάζει τι είσαι, και μάρκα θέλω να με πεις. Intermix λέγεται. Α, μπράβο. Και σου πατήσουν όλο το σπίτι. Επικοινωνώ με την εταιρεία που... Σε μίλησαν καλά? Πάρα πολύ καλά. Και μίλησα με το τμήμα χημίας. Πολύ ωραία. Με ενημερώσανε. Πριν φας τη στεναχώρια. Πριν φάω τη στεναχώρια. Και μου είπαν πώς, τους ρώτησα πώς μπορώ να τον κάνω πιο ενισχυμένο. Μου λέει, δεν χρειάζεται, αλλά αν θέλεις... Αν τον κάνεις πιο ενισχυμένο, μετά δεν θα χτυπάει καρφί πάνω. Δεν θα μπαίνει... Δεν μπορεί μετά να το πετάξει η μηχανή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπράβο. Συνεννοούμε, έρχομαι σε συνεννόηση με το συνεργείο. Πολύ ωραία. Δεν τον κάνουμε τόσο ενισχυμένο όσο θα ήθελα. Αλλιώς δεν μπορεί να το πετάξει η μηχανή. Ναι, αυτή την πληροφόρηση είχα, έτσι το έκανα. Εντάξει, στείλουν αυτή τη μηχανή. Και μία-δύο μέρες πριν, ενώ έχω πλύνει τον τοίχο, έχω φυσήξει τον τοίχο,
τον έχω πλύνει τον τοίχο, πιπίλα, έρχεται το συνεργείο και μου ασταρώνει με το χαλαζιακό αστάρι όλους τους τοίχους. Μάρκας. Θα το θυμηθώ σε ένα λεπτό, δεν το θυμάμαι. Ένα κόκκινο. Περνάμε, όλους του έχει χτιστεί, έχει κάνει, έχει γράψει. Τα βάνια, έχεις κλίνει, τα πάντα. Έχει καθαρίσει, κάνει μια προεργασία απίστευτη. Μόνος μου. Μόνος σου. Διότι δεν είχα εμπιστοσύνη στα μαστόρια και μάλλον βάσκα σε κανένα δεν έχω, γιατί έχω στη δουλειά μου τα βλέπω. Λέω, κάτσε λέω να τα κάνω μόνος μου για να ξέρω μήπως μου αραιώσουν το χαλαζιακό, δηλαδή μου βάλουν νερό, γιατί τα κάνουμε κι αυτά. Και λέω, κάτσε ένα ελαιότοφιο. Ήμουν παρόν την ώρα της εφαρμογής του χαλαζιακού και την επόμενη μέρα ήρθε το συνεργείο που φέραν τη μηχανή μέσα στο χώρο μας. Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία. Μέσα σε, αφού έπεσε το χοντρό, το πεταχτό, την επόμενη μέρα ήρθε... Τι εποχή? Πριν 2 χρόνια. Όχι, τι μήνα. Ήταν Οκτώβρης. Σεπτέμβρης, Νοέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, κάπου εκεί. Καλή, πολύ καλή εποχή για... Πάρα πολύ καλή εποχή. Δεν πολύ καλή, αλλά καλή. Ήταν ιδανικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Κρυό. Μαλακό καιρό, δηλαδή. Είχε 20 βαθμούς, 19-20 βαθμούς. Πολύ. Αυτοί σου βαθίσαν και τα απ' έξω. Όχι. Άλλοι κάνουν θερμοπρόσωση απ' έξω. Άλλο συνεργεία. Στείλουν το μηχάνη, ρίχνουν το χοντρό. Σωστά. Σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Οδηγούς ρίξανε. Ρίξανε. Την ίδια μέρα. Οι οδηγοί είχαν πέσει, πριν πέσει το χοντρό, είχαν πέσει την προηγούμενη. Με το χέρι ή με τη μηχανή. Οι οδηγοί. Ναι, οι κατεβασιές. Όχι, δεν τις κάνανε έτσι τις κατεβασιές όπως τις κάναμε παλιά. Πώς τις κάνανε? Τοποθετείτε ένα μεταλλικό έλασμα από το έδαφος έως και το πιο ψηλό σημείο του σπιτιού και με τον οδηγό. Μεταλλικό κιόλας. Ναι, είναι σαν ξηρά, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Και γίνεται ο σοβάς καθρέφτης. Ως εδώ καλά. Τέλεια. Το χοντρο ή το... Μιλάμε τώρα πώς περιέγραψα πώς γίνεται ο σοβάς στο κανονικό τελικό στάδιο. Ναι, ρίξαν ψηλό χοντρό, γίνεται πιπίλα. Δείξε με έναν τοίχο που είναι. Αυτός εκεί είναι αυτός ο σουφατισμένος ο καλός. Μάλιστα. Αυτός είναι, να σε ξέρω. Γιατί βλέπω και εκεί που φαίνει το φως και εκεί... Τίποτα. Αυτά είναι λαθάκια. Δεν είναι. Είναι λαθάκια. Δεν με επηρεάζουν εμένα. Σόπα, ρε. Καθόλου. Γιατί το σπίτι θέλω να δείχνει, φαντάζομαι το σπίτι. Δεν ζήτησαν να το τρίψουν με 100 γυαλόχαρτο. Ζήτησα να τριφτεί με 40. Γιατί δεν το έκανες με γαργάρα πεταχτό, μα δεν κάνεις. Δεν ήθελα να δείχνει τόσο όσο παλιό. Για να έχω τα μπιμπικάκια. Τέλος πάντων. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Μαζί σου είμαι εγώ, με τα μπιμπίκια είναι και τα μπιμπίκια, έτσι. Με τα μπιμπίκια. Εδώ πώς προέκυψε αυτό, για πες στον κόσμο, φέξει προς τα εκεί. Αμέσως. Ναι. Τελειώνει ο σουφάς, τελειώνουν όλοι. Έρχεσαι εσύ από την Αθήνα, συνάμενος, κουνάμενος. Όλο το σπίτι, ναι. Δεν ήμουν σε όλο το σπίτι κατά την εφαρμογή. Έχουν και δουλειές. Πρέπει να βγάλουμε μεροκάματα για να θέλουν να σας πληρώσουν. Επιστρέφοντας τώρα από την Αθήνα, έρχομαι στο σπίτι. Ναι. Το σπίτι κλειστό. Φυσικά και ένα αέρις δεν εκτενώνεται παντού. Όσο εδώ καλά. Και βλέπω χαρακές, σκασίματα. Σε αυτόν τον τοίχο. Από τη μια μεριά στην άλλη. 2-3 δεν θυμάμαι πώς. Ναι. Παθαίνουν κεφαλικό. Λέω, μάστορα, λέω να σε ρωτήσω. Τον παίρνει τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο. Να έρθει εδώ. Ναι. Ήρθε αμέσως. Κατευθείαν τα 10 λεπτά. Από εδώ είναι από την περιοχή. Πόδο κοντά. Ωραία. Έρχεται ο μάστορας εδώ. Κάθεστε εδώ ακριβώς. Ακριβώς εδώ. Και του λες, μάστορα, τι είναι αυτές οι ρογμές εκεί. Μου λέει, δεν το έχω ξανασυναντήσει από εδώ πέρα. Μα τι λες, Παρθενιά σε πήραμε. Για συνέχισε. Του λέω. Μήπως ήταν και έτσι. Έτσι ακριβώς ήταν. Με το χέρι. Δεν ξέρω, το ξέρεις καθόλου, μιλάτε μαζί. Ξέρω τι πουτάνες είναι όλοι τους. Συνέχισε. Λέω, μάστορα, πριν πάθω κεφαλικό. Κατηγορώ και τα κορίτσια. Πριν πάθω κεφαλικό, πες μου πώς μπορώ να διορθώσω τα αδιόρθωτα, γιατί εδώ είναι ο κεντρικός τοίχος σαλονιού. Ακόμα βλέπετε εσείς τώρα. Ακόμα κοιτάμε. Κοιτάτε. Ναι. Μου λέει, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Θα το ξυλώσουμε και θα το ξαναφτιάξουμε. Πολύ ωραία, του λέω. Η κυρά είναι δίπλα. Η κυρά, της είπα να μην έχει... Να μην μιλάει.
Να μην μιλάει. Ή να λέει ένα όχι, ένα ναι, δεν χρειάζεται να ανοίξει. Πότε πήγες και τον έκανες έτσι. Και μπροστά του, χωρίς. Ακόμα και την ώρα, δεν είχα κουμπίσει εγώ τον τοίχο με τα χέρια μου. Απλά είδες δύο-τρεις ρογμές, λες. Και έμεινα εκεί. Κακώς έγιναν, αλλά. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, όταν θα βαφτεί ο τοίχος, θα ρίξεις ρεβινέξ μέσα στο αστάρι, θα το αφήσεις μία-δύο-τρεις μέρες να καργάρει να πεθάνει. Ναι. Θα δημιουργηθεί ένα φιλμ μεταξύ του της μιας μεριάς του τοίχου της επιφάνειας και της άλλης, άρα όταν θα βάψεις δεν θα φαίνεται τίποτα. Ωραία, διαβασμένος σου φατζής. Α, ναι. Ε, ναι, τώρα ναι. Τι θες εδώ, γιατί ήρθες τόσο κοντά μου. Ήρθα να σε δω. Τρομάζεις. Συγγνώμη. Σε έχει βγάλει τον πρόλογο, λες από μέσα σου, λες ότι γλιτώσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κάτσε ρε! Sorry. Σε μπαίνω στο μυαλό σου τώρα εγώ. Λες τρεις ρογμές, κάτσε να. Λες, μπορεί και να τη γλιτώσαμε. Κυρία είναι εκεί όμως, πίτμπουλ τώρα, έτοιμο να ορμήξει. Εσύ τι κάνεις. Μην μιλάς. Η σύζυγος το πίστεψε. Κι εγώ θα το πίστευα. Αλήθεια. Ε, βέβαια. Εσύ ο άπιστος Τωμάς τι έκανες μετά. Εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ, διότι δεν μπορούν δύο αντικείμενα, γιατί στην ουσία είναι μια μεριά του τοίχου και μια μεριά του να ενωθούν ποτέ. Θα σκάσει κάποια στιγμή, θα φανεί. Τι γίνεται. Αν θες να ενώσεις δύο καλώδια μαζί μεταξύ τους, πρέπει να τα. Υπάρχει τρόπος. Τι και κάνεις το λάθος και πας πιο κοντά στο σούπα, στην ρογμή. Και πάω στον τοίχο. Για πάνε, δείξε μου. Και πάω στον τοίχο. Πάω στον τοίχο. Και χτυπάω τον τοίχο τώρα, θα ακουστεί καλό, αλλά. Ναι. Ακούγεται ένα σωστό θόρυβος. Ναι, κάπως. Αυτός που πρέπει να ακούγεται. Τα αρχίδια του τι, αλλά τέλος πάντων. Και ακούω το τοκ, 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 το κούφιο. Το τελείως κούφιο. Το κούφιο, πεθαίνεις. Λες, hop. Λέω, μα εκείνη την ώρα δεν το είχα κάνει μέχρι τότε. Και εκείνη την ώρα πήγα πάθει το κεφαλικό μπροστά του, διότι δεν το περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Και τσακώνεις κάτι, βρήκες. Τι βρήκες. Και βλέπω μια ματσόλα που είχα μια ματσόλα. Δεν πήγες από την κουπανίσα. Ποτέ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Γιατί δεν κάνεις. Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται. Όλα λύνονται με διάλογο. Νομίζεις. Μερικά πράγματα. Εγώ δεν συμφωνώ. Άλλα πράγματα όχι. Με την πυρό. Εγώ δεν συμφωνώ κάθετα. Κάτω. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβος. Τέλος πάντων, επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Πήρες, βρήκες ένα εργαλείο. Εχμηρό ήταν τι είναι. Λαστιχένιο με σίδερο μαζί. Μπράβο. Τέλος πάντων. Καλό φωνικό. Καλό. Καλό. Και πονάει και δεν πονάει. Πας εκεί. Και χτυπάω τον τοίχο και έπεσε όλο το κομμάτι από κάτω μέχρι επάνω. Κάτω. Πόρε φίλ. Τελειωμένο το σπίτι. Τελειωμένο το σπίτι. Εσύ έχεις έρθει από την Αθήνα για να προχωρήσεις. Για να προχωρήσω, για να ρίξουμε πατώματα. Καθαρά κάτω σκουπισμένα όλα πιπίδα. Με ηλεκτρική σκούπα. Ευλαβικά. Δεν θέλω κόκκους που σκόνους κάτω. Και έχεις πάθει εγκεφαλική. Και του λέω, μας τώρα πρέπει να βρεθεί. Κάτσε, κάτσε, να πάρουμε μια ανάσα τώρα. Α, sorry. Κάτσε. Χτυπήσαμε, πουπ, όλο κάτω. Όλο. Όλο. Και εσύ έχεις μείνει με τη ματσόλα. Στο χέρι. Πέρασε από το μυαλό σου καμιά κακιά σκέψη να πας από τον εκείνο του έτσι. Όχι, 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 όχι. Ο άνθρωπος τρόμαξε, δεν περίμενε να. Δεν μοιάζει καθόλου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Έτσι, ένα ψυχή. Όχι, τίποτα, δεν χρειάζεται. Ένα μπιμπίκι. Όχι, δεν χρειάζεται. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Κρατήθηκε εκεί. Πάντοτε. Πω. Συνέχισε. Και. Πού που τείχου κάτω. Πήγε. Με το. Κάτσε να το ξαναπούμε. Με το αστάρτο, πώς το είπαμε. Το χαλαζιακό. Χαλαζιακό, ραμινέξ, πώς το είπαμε. Όχι, το ρεβινέξ μπαίνει μετά, σαν είναι σχετικό. Είναι εξαίρετο υλικό. Εξαίρετο είναι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι εξαίρετο στο εργαστήριο. Εγώ δεν ξέρω στο σπίτι μου τι έχει. Τέλος πάντων. Όχι, τέλος πάντων! Έχω να σου πω ότι το χαλαζιακό δεν έχει καμία σχέση με το ρεβινέξ. Άλλο το ρεβινέξ, άλλο το χαλαζιακό. Τέλος. Θέλω να μου λες μάλλον την προεργασία που έγινε παρουσία σου με κάποια συγκεκριμένα υλικά. Στα πω. Το αν είναι καλό ή όχι, το υλικό δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνώ. Με ενδιαφέρει που έπεσε ο τοίχος. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Απόλυτα. Τι θα πει το καλύτερο τέτοιο, το καλύτερο. Στο σπίτι το δικό μου τη ζημιά που έπαθα. Ποιος θα μου την πληρώσει, την ψυχική οδή. Α, τώρα που είπα για λεφτά. Γκρεμίζεται. Δεν είπε ο Μάστορας, φίλε, με συγχωρείς, δεν με έχει ξανατύχει. Όχι, δεν το είπε. Μην στεναχωριέσαι, αναλαμβάνω εγώ υλικά, προεργασία,
υλικά, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, όπως το βρήκα, σα το παραδώσω. Το είπε? Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Τι έκανε, ακόμα καθόταν και κοιτούσε. Ακριβώς με τα χέρια έτσι. Ότι δεν με έχει ξανατύχει. Ακριβώς με τα χέρια. Δεν γύρισε αμέσως να σε πει, να σε καθησυχάσει, να σε πει, μην στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι. Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Τότε νευρίασα. Και όταν νευρίασε, τι έκανε? Όχι. Δεν ανεβαίνω κλίμακες. Πώς δεν? Απλά νευρίασα. Από λέω, μέσα σου. Από μέσα μου. Σε αυτό δεν λες τίποτα. Ποτέ. Τόσο, ακόμα νομίζω ότι είναι ασφαλής. Όχι, είναι ασφαλής. Πάντοτε είναι ασφαλής. Και αφού είναι ασφαλής, στα αρχίδια του δεν λέει, δεν σε είδε να φουντώνεις, να πει, φιλαράκι, εγώ. Σε είδε ήρεμο, σε λέει στα αρχίδια μου τώρα. Κάτσε να το, μπορεί να το παίξω και νευριασμό. Καλό, εγώ έκανα το καλύτερο σκόμα, βρες άλλο μάστορα. Ναι. Μπορεί να το πει και αυτό. Θα έκανε λάθος τότε. Τότε θα νευρίαζα εμφανώς. Εμφανώς. Τελειώνει στεναχώρια. Η κυρά. Η κυρά. Πήγε δίπλα, η κυρά. Επειδή δεν το περίμενε ούτε κι αυτή. Εδώ δεν το περίμενε ο μάστορα, δεν το περίμενε η κυρά. Δεν το περίμενε ούτε κι αυτή. Τρόμαξε. Έκανε ένα σαν να γίνεται σεισμός. Λέει, συγγνώμη, αν εμείς καθόμασταν αύριο μεθαύριο με τον καναπέ. Και να πάει ο σύζυγος να καρφώσει ένα κάδρο. Αυτό ακριβώς είπε. Από το γάμο μας. Αυτό ακριβώς είπε. Καταστράφηκε ο γάμος. Πάει, γκρεμίστηκε ο γάμος. Πιπίλα το σπίτι τελειωμένο. Τελειωμένο. Τηλεόραση, γιατί με εξήγησε ότι αυτές τις παλιοτρύπες τις έβαλες εδώ για την τηλεόραση. Και από εκεί η οθόνη με το τέτοιο που θα βλέπει, με εξήγησε ότι εκεί την έχει βάλει μια οθόνη, smart home ξέρω εγώ. Τα είπε και αυτά. Πάει κάποιο... Ναι, σε μένα όλα τα λέει όταν εσύ πας και πετάς αετό. Μα όλα τα λέτε δύο. Όλα μου τα έχει. Τι νόμιζες εσύ. Στο μάστορα τα λες όλα, είμαι σαν πνευματικός εδώ. Εκεί θα δει, λέω, είναι η τρύπα η τεράστια. Λέω, τι τρύπα είναι εκεί πέρα, τι θα σε βάλει, πολύ γκριζά, αρχίζει και γελάει. Όχι λέει, τα αγόρι μου, επειδή θα κάνουμε έξυπνο σπίτι και είναι της τεχνολογίας και κατέχει το άθλημα, την ώρα που μαγειρεύω, χτύπησε κάποιος στη τηλεόραση, δεν τρέχω από την κουζίνα στην πόρτα, 8 μέτρα πόσο είναι να πάω να χτυπάω, θα δω ποιος είναι, παρακαλώ, τι είστε, courier, πατάω το κουμπί, τον ανοίγω, δεν ξέρω τι κάνω, γιατί και την ώρα μαγειρεύω, περιμένω αυτή το αγόρι μου από τη δουλειά. Είπε τη λέξη αγόρι μου. Τι νόμιζες τα πήρε? Δεν το συζητώ. Μπορεί να είπε ο αφέντης μου, ξέρω εγώ κάτι. Όχι. Τα αγόρι. Το πιστεύω. Έτσι. Έτσι. Το σπίτι πιπίλα, smart, έξυπνο, δορυφαρικά, σας φαντάζομαι τώρα από το κινητό εσύ βλέπεις θερμοκρασία νερού έξω, θερμοκρασία αντλίας θερμότητας, θερμοκρασία... Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχω ένα τάμπλετ μπροστά μου και smart. Και κάποια στιγμή σε λέει το κορίτσι σου, αγόρι μου, σε παρακαλώ, εκείνη τη φωτογραφία του γάμου μας ή που ήμασταν όταν πήγαμε επιδρομή στο Πήλιο, ας το γάμου μας, ας το Πήλιο, δεν την κρεμάς κάπου εδώ? Α, εδώ μου είπε, όσο έλειπες εσύ και πετούσες αετό, μου είπε ότι εδώ θα τις κάνεις 30 εκατοστά ένα πράγμα έτσι πει, που θα πηγαίνει μέχρι εκεί και θα το γεμίσεις βιβλία, σαν βιβλιοθήκη με θα το κάνεις, γιατί διαβάζει πολύ τα... Είναι βιβλιοφάγος, πώς το λέει αυτό, που τρώει βιβλία, πώς το λένε. Ακριβώς έτσι. Αυτό. Με λέει η μάστρα, βέβαια, δεν με το πει να μου το εξομολογηθεί, με ρω... Ναι, να πω και την αλήθεια. Με λέει εδώ όπως θα μπει η σόμπα, θα επηρεάζει η ακτινοβολία το ραφάκι που θα με κάνει το αγόρι 30 εκατοστά επί τόσο να χωράνε τα βιβλία. Όχι, κορίτσι μου, καλό, δεν θα επηρεάζει. Άρα εδώ που είναι το 30 το φαντάζομαι, κάπου εδώ έπεσε ο τείχος. Μπράβο. Θα σε πει, αγάπη μου, εκείνη τη φωτογραφία του Πήλιο που είστε, ξέρεις, πιτσουνάκια, μάλλον ακόμα λεύτερη, δεν είχατε παντρευτεί, γιατί άμα παντρευτείς και μετά, γάμισε σένα. Δεν την κρεμάσεις, φαντάζομαι σένα, τις πήρες και εκείνα τα ειδικά τα καρφάκια με το άγκιστρο από κάτω. Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό θα σκοπό να πάρει. Ναι, τι θα πάρει. Δεν στραβώνουν αυτά, παθαίνουν. Και δεν στραβώνουν και... Έχεις πάρει τη φωτογραφία, έχεις βάλει εκεί τον τρίποδα, το λέιζερ. Πρέπει, με λέιζερ πρέπει. Ναι, ρε φίλε. Να ευθυγραμμιστεί μαζί με τώρα. Ναι. Έχεις. Να το λέιζερ. Το κάνω εικόνα. Έχεις φέρει το λέιζερ εδώ. Για να κρεμάει ένα κάδρο, σου ξέρω εγώ, σε να μην στην υπουργήσεις. Έχεις βάλει το λέιζερ εδώ. Τρακ.
έχεις πάρει αποστάσεις από εδώ δεξιά, λες, εδώ θα βάλω. Παίρνεις πρώτα το μολυβάκι εκείνα, τα ειδικά τα πορτοκαλί που έχει. Μία τακτελίτσα ακριβίας πάνω στο λέιζερ. Αυτό ακριβώς θα έκανε. Ξαναπάς πέρα. Ξαναβλέπεις. Το φαντάζεσαι τώρα, έχεις υπολογίσει ότι το κάδρο είναι 30 επί 20. Ταιριάζει φυσικά το χρώμα με το... και έρχεσαι. Κάνεις και μία έτσι. Το σιγουρεύεις, μην χτυπήσου καμιά τρύπα και το μετανιώσω και μετά μην σημάδι. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς αυτό θα έκανα. Ναι ρε φίλε, σε νιώθω. Και εγώ είμαι χάλια, όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά και εγώ χάλια. Και λες, πήρα τη σωστή απόφαση. Την πήρα. Παίρνεις το καρφί μετά, το ξανακοιτάς το καρφί. Μήπως είναι πολύ μακρύ το καρφί για αυτό το κάδρο, μήπως είναι πολύ κοντό. Μετά από 10 λεπτά σκέψη λες, αυτό είναι το μέγεθος για το συγκεκριμένο καρφί με το βάρος που έχει. Για την κορνίζα. Έχει περάσει μισή μέρα τώρα όλα αυτά για να κρεμάσεις ένα κάδρο, έτσι. Έχω ρεπό, ρε παιδί μου, και λέω πας σκοτώσω την ώρα μου. Παίρνω το ειδικό, το καρφάκι, το συγκεκριμένο, το σφυρί, τα 150 γραμμάρια. Αυτό που δεν κάνει πολύ, όσο χρειάζεται. Έρχεσαι εδώ. Εδώ είναι ο καναπές ο ωραίος που τον έχει φτιάξει. Εδώ είναι, φαντάσου, το... Αυτή είναι η βιβλιοθήκη, γεμάτο βιβλία. Εδώ η κυρά έχει στρώσει τα ριχτάρια, η σομπούλα, να τη βάλουμε και αυτή στο παιδί. Καίει τώρα. Καίει. Έξω ρίχνει ένα χιονάκι έτσι. Χιόνι. Και πλησιάζουν Χριστούγεννα. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Πλησιάζουν Χριστούγεννα και λες εσύ, μάλλον για την κορνίζα σου το είχε πει καιρό πριν, αλλά εσύ το έχεις ξεχάσει και ξαφνικά σε έρχεται μια φλασιά, λες, παραμονή Χριστουγιορτών. Να το κρεμάσω, να τις κάνω το χατήρι, ρε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι. Το κορίτσι λείπει και λες, μόλις θα κάνω και να δω αν το καταλάβει, για. Σωστό. Και έρχομαι εγώ εδώ και με το που βάζω το καρφί εδώ, με το, εκείνο το ειδικό το καρφί που δεν στραβώνει με το άγγιστο και κάνω μια μπου έτσι, μπου, μόνο σου σου φας κάτω. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό ακριβώς θα συνέβη. Άντε να εξηγήσεις. Να το συνεχίσω. Κάτσε ρε φίλε. Με το που κάνεις έτσι εσύ έχουν φύγει εδώ και έχει γίνει πουτάνα κόλλος στο σπίτι. Το καθαρό που είναι έτοιμο για τις γιορτές. Είναι έτοιμο γιορτές. Να δούμε να έρθει και ο Στράτος, ο Γιώργο. Είπαμε το Στράτο, παίρνα να πιούμε ένα κρασάκι ρε φίλε. Να καμαρώσεις και τη σούπα. Έχεις μείνει εκεί. Εδώ σε φαντάζομαι. Με το που έκανες το πρώτο χτύπημα, μάλλον το πρώτο το έκανες για να το σημαδεύει, να μπει λίγο η μύτη μέσα, και στο δεύτερο που το έδωσες στη σφυριά, έχει φύγει και εσύ έχεις μείνει εδώ. Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται όμως ακριβώς. Δηλαδή ο εγκέφαλος δεν μπορεί να παίρνει δεδομένα, αλλά δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί, γιατί είναι πάνω από το τέτοιο του. Κάνεις το καφέ στο χέρι μας, δεν το σφυρί εδώ. Έτσι, από πάνω μέχρι κάτω. Το σφυρί στο χέρι, το καρφί και το... Κοιτάς πόσο όλο αυτό το κομμάτι. Όλο, με τη μία. Όλο. Και φαντάσου το τώρα, πάνω στη σούπα που ανάβει, κάτω χαϊλάκια σου, μουντού, εδώ, βιβλιοθήκες, ριχτάρια. Κάνεις κάτω, γιατί έτοιμος θα υποθυμίσεις, έχεις ανεβάσει παλμούς 160-70, τα αυτιά σου τα νιώθεις εδώ, σε αυτό το σημείο να έχουν ανεβάσει θερμοκρασία, έτσι. Έχεις το σφυρί, δεν ξέρεις τι να σπάσεις τώρα, γιατί κάποια σε δευτερόλεπτα μέσα καταλαβαίνεις, πάει εικόνα πίσω στο μάστορα, στο ότι αυτό το σπίτι σε έχει φάει 5-6 χρόνια από τη ζωή σου, τα καλύτερα σου χρόνια για να το φτάσεις εδώ που το έφερες για να γιορτάσεις τις γιορτές. Και ξαφνικά, εκεί που λες, τι κάνω, βλέπεις την κυρά να μπαίνει με τα μάξι μέσα στην αυλή. Εσύ ακόμα κρατάς το σφυρί και το καρφί με το άγγιστρο.
Τα πετάς όλα. Να άντεσαι. Υπολογίζεις πόση ώρα θέλει για να ανέβει. Φοράς τα κατά-κατά παπούτσια, παίρνεις και τον μπουφάν, κλειδώνεις, την παίρνεις και εξαφανίζεστε. Και την πας τώρα, λέει, αγάπη μου, πάμε κάπου να σου πω, να πιούμε έναν καφέ κάτω στη Νεράιδα, στην Κουζάνη. Και έχω να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι δικά ζητά. Οπότε, ξαναπάμε τη χρονομηχανή πίσω και ερχόμαστε, πότε πριν 2-3 χρόνια έγινε αυτό. Με το Σουβά έγινε πριν 2 χρόνια. Είδες από τι σε γλίτως ο άνθρωπος. Ο Σουβάτζης. Άγιος άνθρωπος. Άγιος. Είναι η οπτική που το βλέπεις. Ακριβώς αυτό είναι. Και η χρονική οπτική που το βλέπεις. Φαντάσου να μην ερχόμουν από την Αθήνα. Είναι. Αν δεν ερχόσουν από την Αθήνα, θα έρθω όταν ο Μπογιατζής θα άπαθε, θα το μαλαστούπωνε. Και θα το βάφανε οι ίδιοι. Ναι. Α, οι ίδιοι, θα, οι το ίδιοι θα το βάφανε. Άντε γεια, χαμπάρι δεν θα έπαιρνες. Δεν θα έπαιρνα χαμπάρι. Με λες Στράτο, προηγουμένως πριν πατήσουμε την κάμερα, με λες Στράτο, άντε, δεν βαριέσαι, έγινε αυτό η ιδέα εδώ πέρα. Αυτό είναι μια ιδέα και μισή τώρα, μην με πεις εμένα για πιπίδια, γιατί εγώ θα πάρω τη σωλήνα και θα σε κουπανίσω μια. Άμα θες να έχει μπιμπίκια, πρέπει να έχει όλος ο τείχος μπιμπίκια, όχι ο μισός. Εδώ δεν έχει το ίδιο, την ίδια πυκνότητα μπιμπικιών. Και για πες. Και του λέω μας. Δεν δέχτηκε αυτός να... Δεν σε πρότεινε μάλλον να αναλάβεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Και του λέω μόνος μου. Μόνος. Λέω μας τώρα αύριο θέλω να είναι σκουπισμένα. Ωραία, φίλε. Με ηλεκτρική σκούπα. Δεν θέλω να δω ούτε σκόνη πουθενά. Μαζεμένα τα μπάζα τεταμένα. Θα σου φέρω εγώ τα υλικά. Λέει τι λες. Θα σου φέρω εγώ τα υλικά και θέλω αύριο βράδυ να είσαι βαδισμένος ο τείχος. Η κυρά εκεί. Η κυρά ήρθε εντωμεταξύ μέσα. Δεν συμμετείχε το κορίτσι στη συζήτηση. Ναι, αυτό είναι μεταξύ ανδρών. Όχι, απλά καταλαβαίνει το πώς πρέπει να το χειριστεί. Συνέχισε. Όντως την επόμενη μέρα ήρθε ο άνθρωπος, τα σκούπισε. Έφερε... Κάτσε, στην αρχή μου είπες ότι στην αρχή είπε δεν μπορώ, έχω πολλή δουλειά κάτι. Και τι αγκρύψεις εσύ και... Όχι. Εσύ ακόμα δεν έχεις αγκρύψει. Όχι. Όταν... συγγνώμη. Μου λέει δεν προλαβαίνω για αύριο. Α, ναι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι, δεν προλαβαίνω για αύριο. Λέω αύριο βράδυ θέλω να είσαι βαδισμένο. Και μου είπε, εντάξει Γιάννη, κανένα πρόβλημα, θα είναι αύριο. Αλλά μπορεί και να μείνει και αύριο τελείως. Ήρθε την επόμενη μέρα το πρωί, 6 ώρα, σκουπίσανε, δεν αφήσανε τίποτα κάτω. Ξανά χοντρό, όλο όπως το βλέπεις τώρα εδώ και την μεθεπόμενη μέρα ήταν σωματισμένο. Με το αποτέλεσμα που είναι. Να σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ ήθελα να μπω μέσα να τελειώνω, περνάει ο καιρός εδώ και εδώ δεν είναι για να μπει στο Νοέμβρη. Άμα μπει Νοέμβρη εδώ μέσα, εδώ ήταν μείον 15. Δεν είναι για να κάνεις δουλειές. Δεν μπορεί να γίνει ομογενοποίηση των υλικών. Και εδώ πέρα δεν υπήρχαν παράθυρα. Φαντάσου τώρα να έχει κρύο. Θα γίνει πάγος και με το αν δημιουργηθεί πάγος μέσα στο σοβαρό. Την πρώτη φορά που ήρθα, θυμάμαι κάτι νάιλον, κάτι είχε ναι, εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει εδώ με μείον 15. Για πες. Και ήταν έτοιμο. Έφερε, θυμάμαι, 2-3 άτομα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το φτιάξαμε. Αυτό που μου έκανε τρομερή όμως απογοήτευση, χειρότερο από το σοβά, ξέρεις ποιο ήταν. Δεν στο είπα. Το πάτωμα. Τι το πάτωμα. Το πάτωμα. Η μόρφωση. Κάτσε, δεν τελειώσαμε. Τι. Κάτι με το που μου είπες εδώ, κάτι μου είπες για το δωμάτιο και σου λέω, όπα, πιάσ' την κάμερα. Στο παιδικό τι έγινε. Σωστά, ξέχασα να το πω. Πήγες να μου το πεις και σου λέω σταμάτα, θέλω να το γράψω σε κάμερα. Τελείως. Την ημέρα που έπεσε ο τείχος, την ημέρα που συναντήθηκα και ήρθα και έπεσε και ο τείχος, λέω κάτσε να κάνω μια βόλτα σε όλο το σπίτι. Τώρα πλέον είμαστε... Όλο το σπίτι. Κάτσες να το χτυπάς. Και χτύπαγα. Και δεν έβλεπα ρογμές αλλού. Και πάω και στο παιδικό. Και ακούω το τοκ τοκ. Μπροστά ο άνθρωπος. Μου λέει για να δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει.
Λέω, πίστεψέ με, ούτε και εγώ το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Παίρνω επιτόπου σκεπάρι. Δεν πήρα τη ματσόλα την λες. Παίρνω σκεπάρι και αρχίζω και σπάω τείχους. Μα μου λέει τώρα, έβγαλα το παλιό, έβγαζα και το καλό. Μου λέει, τι κάνεις εκεί. Λέω, αν δεν βγει όλο, θα δείχνει μπάλωμα. Τι λες. Παθαίνω συγκοπή. Συγκοπή. Δηλαδή βρήκες και άλλα σημεία. Και άλλα σημεία. Ένα ολόκληρο το παιδικό. Δύο τύχη το παιδικό. Όχι ένας, δύο. Του λέω, τι είναι, λέω, αυτό το intermix τελικά. Το intermix stay. Και τελικά, δεν φταίει το intermix μας το. Η εφαρμογή φταίει. Άντε. Αυτό που σου λέω. Γιατί μου εξήγησε ότι την ώρα που κάναν τη δουλειά, αυτός έφυγε και πιθανόν τα μαστόλια κάτι κάνανε στις μίξεις στην... και δεν κάνανε σωστή δουλειά. Γιατί το υλικό αυτό εγώ το πιστεύω, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Μόνο με αυτό το κάνω. Εντάξει. Για συνέχισε με το δάπεδο, το ίδιο συνεργείο. Είχαμε κλείσει, είχαν πληρωθεί. Εγώ πληρώνω πριν μπει μέσα ο άλλος. Γιατί? Του δίνω την προκατάβολή του. Εντάξει, το δέχομαι. Και μία-δυο μέρες πριν τελειώσει, ρωτάω, τι χρωστάω. Γιατί? Γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Σε όλους. Σε όλους. Και στο κουφωματάκι, στον υδραυλικό. Ναι, σε όλους, έτσι είμαι. Μπορεί οι ίδιοι όταν μου πούνε Γιάννη, δεν θέλω να μου τα δώσει όλα, δώστα μου στο τέλος αυτά που δεν υπάρχει. Όχι, okay, κανένα πρόβλημα, δεν διαφωνώ. Για συνέχιση. Γιατί αν δεν έχω τα χρήματα, δεν θα ξεκινήσω δουλειά. Δεν θα εκτεθώ εγώ στον άνθρωπο που ήρθε να με αφιερώσει τον χρόνο του εδώ πέρα εδώ. Εγώ έτσι το βλέπω. Να σε αφιερώσει τον χρόνο. Δεν αφιερώ τον χρόνο του. Και εγώ χρόνο σου αφιερώνω. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι, εγώ το βλέπω έτσι. Επαγγελματία σου. Μαζί σου είμαι. Να, και εγώ αφιερωμένο σου είμαι. Αλλά όπως τον αφιερώνω εγώ στον άλλο τον κόσμο, απαιτώ και ο άλλος να αφιερώσει σε μένα. Τέλος πάντων, για πες για το δάπεδο. Και τι λέω. Λες, γιατί λες το δάπεδο χειρότερη πίκρα. Πόσο χειρότερη. Πάρα πολύ. Έλα, ρε Γιάννη, τώρα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Για πες, θα το μοιραστείς με τον κόσμο ή. Καλό θα κάνει, κακό δεν κάνει. Η κυρά λέει χθες που ναι. Τα είπε, τη έφυγε ένα βάρος, να ξέρεις. Α, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Για συνέχιση. Λέω, επειδή θα μπει, λέω, laminate. Σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι πού θα μπει. Όλο το σπίτι εκτός από τα μπάνια. Όλο το σπίτι laminate. Όλο το σπίτι εκτός από τα μπάνια. Α, ναι, δεν το πρόσεξα καλά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Όλο το σπίτι. Τι, πόσες χιλιάδες στροφές είναι το laminate, τη διάλεξες. Θα με πιάσει αδιάβαστο. Δεν γνωρίζω αυτό, αλλά πήρα laminate για μπάνιο. Τι είναι laminate για μπάνιο. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν laminate τα οποία μπαίνουν σε περιοχές οι οποίες είναι πιο υγρές σε υγρασία. Δηλαδή, σε μεγαλύτερη ποσότητα σε υγρασία. Μπορεί, αλλά το δοκίμασα μέσα σε μπανιέρα. Τι, το έριξες μέσα στην μπανιέρα. Ναι, δεν έπαθε τίποτα το καημένο. Δεν σκέβρωσε. Δεν σκέβρωσε, όχι, δεν σκέβρωσε. Πόσο και μέρες φτάσεις. Τι, ας πούμε τώρα, 2-3, θα το έχεις και 10. Και μετά τι το έκανες. Τι έκανε έξω στον μπαλκόνι να στιγνώσει. Σε σκιά, σε σκιερό μέρος. Δεν κάνει. Άμα το βάλει σε βία η αλλαγή θερμοκρασίας, θα σκευρώσει. Ωραία, σε σκιερό και. Δεν πάθει τίποτα. Όχι, μέσα τα έχω. Δεν πάθει τίποτα. Τίποτα. Δεν πάθει τίποτα. Όχι. Τώρα τι να πω τώρα κι εγώ. Ρωτάω, ρε παιδί. Δεν έπαθει τίποτα. Δεν έπαθει τίποτα. Δεν ξέρω από laminate. Δεν έπαθει τίποτα. Λες, αφού δεν έπαθει τίποτα. Πάμε. Όλο το σπίτι laminate. Όλο το laminate. Και τότε γιατί αγχώρισε εδώ πέρα να τα κάνει, να μην στάζει καθόλου νερό. Θα σου πω αμέσως. Δεν θα βάλει το laminate τρεις μέρες στην πανιέρα. Άμα στάξει και 100 ml νερό, αυτό σε πείραξε. Δεν είναι τα 100 ml. Τι είναι? Είναι το 1 λίτρο. Γιατί εδώ η βροχή και το χιόνι έρχεται και σκεπάζει τα κουφώματα. Για τη σόπαλο που με έχει ζαλίσει παντού να βάλω διακόπτες και τέτοια. Από τη στιγμή που. Τι. Από τη στιγμή. Από τη στιγμή τι. Από τη στιγμή που. Πού. Φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Φοβάσαι. Το έβαλες τρεις μέρες στο. Το παλιό laminate μέσα στην πανιέρα. Δεν λέω αυτό ότι θα στάξω 5 σταγόνες και θα πάθει κάτι. Τι φοβάσαι. Απλά δεν μπορεί και δεν είναι σωστό να πέσει νερό γιατί το νερό θα πάει κάτω από το laminate. Και δεν βγαίνει μετά εύκολα. Δεν θα πάθει κάτι το laminate. Πώς θα βγάλεις το laminate. Τέλος πάντων. Για πες τον εξηγιάς εδώ τον ίδιο τον τετραπέρατο που σου έκανε τον το ίδιο. Σουφά. Ναι. Δυνατό μάστορα, ηλικία περίπου 60. Παλιό μάστορα. Παλιό μάστορα. Παλιά καράβα. Πάλι παλιά. Μάλιστα. Επέλεξα εμπειρία. Αλλιώ. Εμπειρία. Εγώ είμαι, λέει ο άλλο. Εγώ είμαι. Έχω περάσει
να πω εγώ ξέρεις πόσες αντίλειες θερμότητες έχω περάσει, εγώ ξέρεις πόσα αντιχυζόμενα καζανάκια έχω περάσει, εγώ ξέρεις πόσους λέβητες έχω κάνει, εγώ ξέρεις πόσους επίτυχους λέω στα αρχίδια. Έχεις περάσει από αυτό το πράγμα 50 κομμάτια και σε πληροφορώ εγώ ότι και τα 50 τα έχεις περασμένα λάθος. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία από τεχνίτες στην επαρχία. Εμείς ήρθαμε και βρήκαμε έναν-δύο εδώ. Το σπίτι εδώ πέρα είναι αυτή τη στιγμή πλάκα. Πλάκα. Πλάκα, όλα καθαρισμένα, σκουπισμένα και του λες. Μάστορα, ναι. Στην πλάκα στην παραδίδω με ασταρωμένη με ρεβινέξ. Την πλάκα σαν την πλάκα ασταρωμένη με ρεβινέξ. Πρέπει να γίνει η πρόσμιξη και να γίνει, να ενωθεί η μόρφωση. Πόσα εκατοστά σηκώθηκες? 4. Μόνο. 4, όπα. Δεν σηκώθηκες 4. Σηκώθηκα 4 και σε κάποια στιγμή σηκώθηκα 7. Εγώ λέω ότι κάπου σηκώθηκες 8. Όχι, όχι. Κοίτα. Τα βλέπεις τα γόνα ή τα άκουψες εκεί. Όχι. Σε κάποια σημεία έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου είπα ότι σε κάποια σημεία είναι 7 εκατοστά, σε κάποια σημεία είναι 4. Γιατί τα γόνατα εκείνα που είναι τα γόνατα για τα τουμποράματα είναι 8 λεπτά. Δεν τελείωσα ακόμα. Ναι, μου λέει κανένα να προσπαθώ πάρα πολύ. Είναι υδραυλικό, έχει τη σωληνώση κάτω. Όλα κομπλέ. Κομπλέ όλα. Ωραία. Πρεσάρισμένα, τι δεν πάει. Όχι, πρεσάρισμένα. Ακόμα δεν έχουν πρεσάριστη. Τι ακόμα δεν έχουν πρεσάριστη. Α, δεν στο είπα. Δεν έχουν πρεσάριστη ακόμα. Ποια δεν έχουν πρεσάριστη. Τέλος πάντων, θα σου το πω μετά. Λοιπόν, αφού πέφτει, αν και του λέω, μάστορα του λέω, θέλω η μόρφωση, επειδή λέω θα μπει laminate, θα πρέπει να είναι γυαλί. Όπως τη βλέπεις τώρα. Μου λέει Γιάννη, δείξε. Το μορφής εννοείς. Ναι. Ναι. Δείξε μου, λέει, μια φωτογραφία τι εννοείς. Λέω, όχι μόνο θα σου δείξω φωτογραφία, θα σε πάω και σε σπίτι νεόδημο αυτή τη στιγμή πως είναι, στην Κοζάνη, για να δεις πώς πρέπει και πώς το θέλω. Και για να καταλάβω, πεις ναι, το έχουμε ή δεν το έχουμε. Με μηχανή θα πέφτει και αυτό ή με το χέρι. Με μηχανή. Ναι. Με μηχανή. Ωραία. Και ελικοπτεράκι. Και ελικόπτερο. Και ελικόπτερο. Βιομηχανικό. Κάτι τέτοιο. Βιομηχανικό θα ρίχνω. Όταν είσαι στην οικοδομή χρονιά, θα πάρει το καλύτερο. Και του λέω ελικόπτεράκι θέλω. Μου λέει κανένα πρόβλημα. Το συζητά, λέει Γιάννη, για σένα. Δεν το συζητά. Με το ελικόπτερο έτσι κι αλλιώ βγάζει η ηλία επιφάνεια. Έτσι κι αλλιώ βγάζει. Να πάει κάπου να δει αλλού. Έτσι κι αλλιώ βγάζει. Είχε δικό του ελικόπτερο ή ιδανικό. Ιδανικό. Πτυχίο, είχε ελικόπτερο. Δεν ξέρω αν έχει χειριστεί. Δεν είναι τα χέρια. Βγάζει την τιμή. Τι χρωστάω, τόσο πάρτα. Πριν ρίξει το πριν, εγώ θέλω να κάνω τις δουλειές. Όταν πάω σε κάποιον και μου συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρομαι, γίνομαι χαλή να με πατήσει. Ο ίδιος δεν είναι που έπεισε σου φάση. Με τον ίδιο συνεχίζει να σε κάνει και τα δάπερα. Ναι. Επειδή ο χρόνος περνάει, δεν μπορείς να βρει. Δεν μπορείς να βρει μαστοριά. Δηλαδή το σοφά τον πήρε ότι ήταν μια ατυχή στιγμή, ένα ατυχές ναι. γεγονός. Ναι. Δεύτερο λάθος. Τρίτο λάθος δεν υπάρχει. Εσύ ξέρω πώς το σκέφτεσαι. Λες, ο Σουφάς, το παιδί μου είναι εκεί και η βαρύτητα το έριξε κάτω. Το πετό που θα πάει, δεν μπορεί να πάει πάνω. Κάπως έτσι. Άντε, να σου πω ότι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συνεχίζουμε. Τα 5 λεφτά. Τα 5. Όλα. Όχι, τα μισά. Τα μισά στην αρχή, τα μισά. Και... Ένα πάει να πάρει τα υλικά. Τέλος. Τα υλικά δικά μας. Δικά μας τα υλικά. Ναι, τα υλικά δικά μας. Πω, έτοιμο, σκουπισμένο, αστάρο. Όλο, τα πάντα. Ωραία. Καλό να ακούγεται. Φεύγω. Απάλι φεύγεις. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγεις. Δεν είμαι για να... Πρέπει να φύγω. Όταν επέστρεψα, πήγα να... Όχι να λιποθυμίσω. 10 κεφαλικά πήγα να πάθω. Στο δάπεδο. Μάλιστα. Τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να έρθει. Ελικόπτερο. Τι μπορεί. Ποιο έριξε ελικόπτερο. Τι έριξε. Τίποτα. Κάνα φορτηγό μπορεί να πέρασε. Για... Κάμια σπάτουλα. Για πες. Μπορεί να έκανε. Τίποτα. Μπαίνεις μέσα. Ήταν και η κυρά μαζί. Και η κυρά μαζί. Και. Και βλέπω πώς ρίχνουμε την πλάκα επάνω. Πώς πάμε τον πύχη. Τον πύχη. Το μαστάρι. Το μαστάρι. Ναι. Και πάμε όταν ρίχνουμε την πλάκα. Και τη φέρουμε πάνω κάτω και δίνουμε ρίσεις και τα λοιπά. Ήταν έτσι, ήταν η μόρφωσή μου. Παντού. Όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι. Ωραία, φίλε. Δεν ήθελες να μου μιλήσεις εκείνη τη στιγμή.
διότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και απογοητεύτηκα από τα παντελόνια που φοράω. Και λέω, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό το πράγμα που συνέβη σε μένα. Δεν λέω τίποτα, δεν μίλησα. Λέω, θα τη βρω τη λύση. Πάω σε ένα κατάστημα εδώ της περιοχής. Δεν το παίρνεις τηλέφωνο. Όχι. Αφού είστε φιλαράκια πλέον. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αφού στον κάρφωσε μια φορά, είστε φίλοι πλέον. Έτσι είναι. Στον κάρφωσε. Όταν γίνεται μια φορά, έχετε σχέση. Έχει σχέση. Στον κάρφωσε. Τέλος, τέλος. Είστε φιλαράκια τώρα. Είστε παντρεμένοι μαζί, τέλος. Απλά εγώ έκανα διαζύγιο. Μπω μόνος μου. Δεν τον ειδοποιείς. Τίποτα. Τον έχει δώσει όμως τα μισά. Τα μισά. Στα άλλα μισά. Ποια ήταν μισά, ναι. Και για πες τι έκανες για τα άλλα. Θα σου πω τι έκανα. Για πες. Για στο και ο κόλος μου. Θα σου πω αμέσως. Για πες. Ναι, είμαι καλός. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα με κοροϊδέψει. Νιώθω άδικα. Δηλαδή έχω μπει εδώ μέσα, κάτσα να του κάνω εικόνα. Αντώ. Δεν ήταν αυτή η πόρτα, φαντάζομαι. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν εκείνη η μπάχνη τη ξύλινη που τη είχε σουλουπώσει μόνο. Έρχεσαι με μια λαχτάρα από την Αθήνα 600 χιλιόμετρα τώρα. Σιγά στο πρώτη, δευτέρα. 80 με 90. Κατώ. Κατώ. Δεν πάω πιο γρήγορα. Στάσεις στον δρόμο. Τέσσερις, τρεις. Τρεις, τέσσερις. Να φάμε κάτι. Έτσι, έτσι, να περάσουμε. Έρχεται μια λαχτάρα τώρα, ε. Να πω τη μόρφωση. Λες ρε, πού στη μου την κάθωσες εκεί, αλλά εδώ κύριος. Κύριος. Πού θα πάει το δάπεδο, ρε. Πού στη, αυτό είχε, είπα προηγουμένως, η βαρύτητα. Η βαρύτητα τώρα και σε αυτό διά το κάτω. Πάει πάνω. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Πόσο, αφού μιλήσαμε, είδε τι κυμπάρης είμαι, τι κύριος. Έκανε την παπαριά, αλλά εγώ πάλι δεν πιστεύω ότι τον έδωσε έξτρα μεροκάματα για το τέτοιο. Όχι, φυσικά. Για το σουβάκι. Όχι, όχι. Α, και την πέτσε. Ναι. Κάτσε όπως είσαι. Κάνεις την πόρτα. Έτσι ήταν... Ναι, αφού εδώ είμαι, σε βλέπω. Κλωτσάς και από κάτω, γιατί μάμπουνε από κάτω, επειδή είναι παλιά πορταβαριά η προηγούμενη, έβαλες εσύ κάτι παλιό με ντεσέντες, αλλά δεν κράτησαν το βάρος και τη σήκωνες λίγο από εδώ και την κλωτσούσες από κάτω για να ανοίξει. Και ανοίγει η πόρτα. Περνάει κάτι δευτερόλεπτα πάλι. Γιατί είσαι και κουρασμένος από το ταξίδι, 6 ώρες δεν είναι λίγο, έρχεσαι εδώ, εδώ, δεν έχεις μπει μέσα, δεν έχεις μπει καν μέσα, γιατί λες. Όπως είσαι, γυρνάς μία πίσω να σιγουρευτείς ότι βγήκες στο δικό σου σπίτι. Λες σιγουριές, κάτσε ρε φίλε. Μπορεί από την, ξέρω εγώ, να μπήκα σε κάποιο, να ήρθα σε λάθος χωριό, σε λάθος, ξέρω εγώ, και να μπήκα σε αλλονού σπίτι, ρε φίλε. Αφού συνειδητοποιείς και σιγουρεύεσαι, βλέπεις την πόρτα τους μεντεσέδες που βίδωσες εδώ, λες, εκεί σιγουρεύεσαι ότι έχεις μπει στο δικό σου σπίτι. Λες, μάλλον τα μάτια μου είναι κουρασμένα, ε. Για να πάμε και λίγο πιο μέσα, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Γυρνάς όλο το σπίτι μια βόλτα, βλέπεις, όσο πάει προς τα μέσα, επειδή εδώ είναι μεγάλη επιφάνεια, κάπως με τα μαστάρια και με αυτά, τους βόλεψε πιο καλά, αλλά στα δωμάτια μέσα που είναι πιο στενά, εκεί δεν μπορούν να γυρίσουν τα μαστάρια πιο καλά και τα κάνουν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή εδώ, η πρώτη ματιά που έριξες ήταν όχι καλή, ήταν απαράδεκτη, αλλά μέσα της πουτάνας. Λες και μπήκαμε τα πόδια και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί όσο πιο μεγάλη επιφάνεια, το μαστάρι πάει πιο μάγκικα. Όσο μπαίνεις παιδικά κρεβατοκάμαρες, είναι το μαστάρι δεν δουλεύεται τόσο γρήγορα. Ειδικά όταν πας να βγεις από την πόρτα, εκεί γίνεται τη πουτάνα. Έχω ρίξει μετά εγώ φιλαράκι. Τέλος πάντων. Και εγκεφαλικό του φιλαράκι. Δεν μπορούσε να μιλήσω, δεν έβγαινε μιλιά από το στόμα. Γιατί η πλάκα, η μόρφωση, πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον 2 μήνες για να πεις ότι θα κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Γιατί θα βάλω laminate και έρχεται χειμώνας. Μπήκε χειμώνας, τέλος. Και ήρθα την επόμενη. Όχι μόνο laminate, ό,τι και να βάλεις και πλακάκι να βάλεις. Περνάει πλακάκι, τώρα έτσι παρένθεση κάνω, περνάει ο άλλος πλακάκι δαπέδο και την άλλη μέρα πάει και το στοκάρι κιόλας. Τι, όλοι τους. Όχι. Όλοι τους. Όχι. Όχι. Έλα, αυτό δεν το βλέπω κάτω. Μία μέρα αφήνει για να εκτονωθεί. Ποιος ρε. Πας καλά ρε. Φιλέ, μαζί μου μιλάς. Δεν το έχω δει κάτω. Αφήνουν μία μέρα να εκτονωθεί. Εντάξει.
μαζί σου. Άσχετα λέει 48 ώρες, αλλά τέλος πάρα. Ποιος είναι αυτός ο χαζός ο οποίος θα μου το πάρει αρμό. Είναι. Καλά, η υγρασία από την κόλλα πού θα πάει, στο κεφάλι μου. Με δουλεύεις τώρα. Είναι απαράδεκτη μου το κάνω αυτό. Τέλος πάντων. Γεια, συνέχισε. Και συνεχίζω. Παθαίνω σοκ. Βγαίνω από το σπίτι. Εν τω μεταξύ δεν καπνίζω. Κατεβαίνω κάτω. Κάνω ένα δύο τηλέφωνα για άσχετα πράγματα, όχι για το σχετικό. Και ανεβαίνω ξανά πάλι πάνω. Παίρνω μία εταιρεία τηλέφωνο και του λέω: γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι κάνω? Μου λέει: θα βάλετε, λέει, αυτοεπιπεδούμενο. Λέω: μπορείτε να με ενημερώσετε παραπάνω? Φυσικά, μου λέει: τι πρόβλημα έχετε? Του στέλνω φωτογραφίες. Ανεβαίνω πάνω, του στέλνω φωτογραφίες. Μιλάμε το χημικό τμήμα. Μου λέει: κύριε, αυτό θα διορθωθεί μέσα σε μία ώρα. Το έχετε καινούργιο πάτωμα. Λέω: αλήθεια? Λένε: πότε, λέω, πρέπει να κάνω την τοποθέτηση? Λέει: τώρα, επειδή ο καιρός, λέει, είναι κρύος, θέλει μια πιο ήπια θερμοκρασία το καημένο, το αυτοπεδούμενο, του χρόνου. Έρχομαι του χρόνου και γι' αυτό πήγε καθυστέρηση στο σπίτι για να γίνει. Έρχομαι του χρόνου. Δηλαδή φέτος, κάπως έτσι, χοντρά-χοντρά, φέτος, δεν έχασα αυτό το χρόνο. Περιμένω να έχουμε τις ιδανικές συνθήκες, όπως λέει ο κατασκευαστής, και ρίξαμε αυτοπεδούμενο. Αυτό τώρα που βλέπω είναι αυτοεπιπεδούμενο. Είναι αυτοεπιπεδούμενο. Ποια ήταν η διαδικασία, τι μάρκα ήταν καταρχήν? Τώρα πάλι δεν θυμάμαι ποια μάρκα. Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι. Θα θυμηθώ. Σίκα, Μίκα. Όχι, 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 όχι. Δεν ήταν τη Σίκα, δεν ήταν. Είσαι ερωτευμένος με τη Σίκα. Βλέπω, είμαι. Πάντως Σίκα. Ναι, είμαι. Δοκιμασμένο υλικό. Μαστίχα, φανατικός. Συνέχισε. Ούτε μαπέ ήταν, πάντως σε σκόνη, τσιμετοειδές υλικό είναι. Πήρες μπουβά, μίξερ, αυτός ο μπουβάς σου μεγάλος είναι όχι. Όχι, πήρα ένα βαρέλι. Τι βαρέλι? Πήρα ένα βαρέλι, πλαστικό, πλαστικό βαρέλι. Θα τα μπλε. Μάλιστα, ναι. Το κόψα από πάνω. Ναι. Ήρθαμε, έφερα τους πλακάδες, τα παιδιά που μου βάλουν τα πλακάκια στο σπίτι μέσα. Βοήθησαν οι άνθρωποι να είναι καλά. Ο ένας μόνο έβαζε το υλικό στο βαρέλι και αυτός ο μοναδικός έβαζε την απαιτούμενη ποσότητα νερού με την απαιτούμενη ποσότητα Revinex. Δεν ακουμπούσε άλλος. Ο ένας άλλος το έφερνε μέσα στο σπίτι το υλικό. Γιατί πού το ανακατεύονται? Έξω στο μπαλκόνι. Δω. Ναι, ναι, στο μπαλκόνι. Και μετά σε κουβά. Σε κουβά μέσα, σε κουβάδες. Άλλος το πήγαινε μέσα. Από μέσα. Το κουβά έτσι. Και έτσι. Και ένας άλλος με μία βούρτσα. Βούρτσα. Είναι βούρτσα, ένα ρολό. Ρολό. Με καρφάκια. Ναι, άμυρα. Ναι. Με καρφάκια. Αυτό στην αρχή το πατάει και το απλώνει. Και το απλώνει. Και μετά, ναι, αυτό μόνο του. Μόνο του και τα καρφάκια τι κάνουν? Σκοτώνουν το οξυγόνο που έχει μέσα τις φουσκάλες και παπ, δεν ξέρω να δημιουργείται φουσκάλα. Ωραία, αυτό όσο το δουλέψει είναι λίγο αγριόπο και μετά αυτό έρχεται και απλώνει. Και απλώνει και μένει. Τι χρώμα έχει, γκρι αυτό? Αυτό το χρώμα που βλέπεις εδώ τώρα. Ωραία. Ναι. Ξεκινά τα παίξω από μέσα. Μέσα. Ναι. Το φέραμε σε όλο το σπίτι μέσα. Όλο. Όλο και το σηκώσαμε περίπου 1,5 πόντο, 1,4 χιλιοστά, 1,4 εκατοστά. Το αυτοεπιπεδούμενο. Ναι, 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 σηκώνεται μέχρι τόσο. Υπάρχουν, νομίζω, μέχρι και 1,8 νομίζω το σηκώνει. Ναι, 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 ναι. Τελειώνεται. Τελειώνουμε. Για να πατήσεις μέσα θέλει περίπου γύρω στις 30 ώρες για να μπορείς να το πατήσεις. Κοστολόγιο θυμάσαι περίπου? Το σακί. Το σακί. Ας το σακί, ρε. Περίπου. Περίπου αυτό, το σακί γύρω στα... Άσε το σακί, ρε. Περίπου, υπολογίζω μόνος μου, 5 εκατοστάρικα. Πόσο? 5 εκατοστάρικα. Τα υλικά. Ναι, ναι, 5-6 εκατοστάρικα τα υλικά. Αυτοί οι φίλοι πλακάδες που σε βοήθησαν πει, στους τάισες, στους πότισες, τι τους έκανε? Τα πάντα τους έκανε τους ανθρώπους. Άρα τα 5 εκατοστάρικα μας βγήκε αυτή η ιστορία. Μας βγήκε αυτή η ιστορία. Άλλα 6-7 εκατοστάρικα. Μας βγήκε άλλα, όχι. Άλλα... Πόσο όχι. Άλλα... Το βαρέλι που πήρες και το έκοψες για να κάνετε μέσα το, την αυτοεπιπεδούμενο που πήγε. Το μίξερ που έκανε που είναι. Αυτό το ρολό που άπλωνες για να ξεφουσκώσεις τις... Κατάλαβα τι λες. Όλο αυτό μαζί. Όλο αυτό μαζί. Ναι, όντως. Γιατί η επόμενη ερώτησή μου είναι ότι έκανες μια συμφωνία να πέσει ένα μπετό μορφής ελικόπτερο και ξέρω εγώ και μετά από πάνω να βάλω το νάιλον μου όμορφα ωραία και το λαμινέ του
και γεια σας. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέω. Ήδη έχει πάρει αυτός 5 εκατοστάρι, όχι. Την προκαταβολή 50%. Και μετά η παπαριά η δικιά του, ας τη στεναχώρια και όλα αυτά, έτσι. Άστα. Και τα λοιπά. Σου βγήκε άλλα 6, 7, 8 εκατοστάρικα το αυτό επιπεδούμενο σε μια επιφάνεια χοντρά, χοντρά, γύρω στα 70 τετραγωνικά. 80, ναι. 80, γιατί το σπίτι είναι 100, βγάλα το θηκά και το αλέτα, γύρω στα 80 τετραγωνικά. Ένα χρόνο με πήγε πίσω. Τώρα είσαι έτοιμος για laminate. Τώρα. Γι' αυτό σκουπίζεις εδώ και κάνεις και δεν με αφήνεις να λερώνω και μεταβάζεις όλα πάνω σε χαρτόνια. Ναι. Είναι άδικο να ταλαιπωρείς τα υλικά. Είναι, τα υλικά αυτά κάποιος τα έφτιαξε, αυτός που τα έφτιαξε το έχει μελετήσει. Γιατί εγώ να το ταλαιπωρήσω το υλικό? Για το υλικό τα κάνεις αυτό ή για το πανάκι? Για όλα τα κάνω. Σώσου... Για όλα τα κάνω. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, αν δεν το ξέρεις το αυτοπεδούμενο και σφυρί να πάρεις να το ρίξεις, δεν θα πάει τίποτα. Είναι τόσο καλό. Υπάρχουν και ποιότητες και ποιότητες. Έχετε φάει πολύ ταλαιπωρία. Ναι, ταλαιπωρία. Αυτά ποιος μας τώρα στα όλα τα φιλεζόν, τι είναι αυτά εδώ. Ξύλα, δοκάρια. Για δείξτε. Τώρα ζούξε τα ξύλα. Δείξτε, γιατί θα σε πετάξω κάτι. Δείξτε. Τι είναι αυτά, φιλεζόν, είναι ξύλινα, τι. Ξύλα. Δείξε λίγο. Τώρα να δείξω τα ξύλα. Ναι, δείξε τα ξύλα. Δείξε τα ξύλα. Ποιος τα έκανε αυτά? Εγώ τα έκανα αυτά. Τι εσύ τα έκανε? Φέτος το χειμώνα, ο χειμώνας μας πέρασε, εννοώ. Ναι. Είδε η σύζυγος μία φωτογραφία σε ένα παλιό σπίτι, παλιό, αναγεννισμένο. Ναι. Και την είδα ότι κοίταζε τα ξύλα αυτά στο ταβάνι. Ναι. Και λέω και εγώ θα της το κάνω έκπληξη. Και ήρθα 15-20 μέρες και ασχολείται. Δεν πρέπει να ευχαριστήσει τη σύζυγο. Σοβαρά. Έκπληξη. Έκπληξη, ναι. Έχει ρίξει τόσο δουλειά εδώ να με τις κάνουν ένα χατήρι. Όχι ένα, πάρα πολλά, αλλά έχει ρίξει τόσο δουλειά. Στο κάδρο που θα κρυούσες από το κάδρο. Θα μου το έφερνε στο κεφάλι. Δεν το κάνετε τα πράγματα, αστείευα φυσικά. Φίλε, πρώτο ήρθα εδώ πέρα πριν 3 χρόνια περίπου. Τώρα ήταν ακόμα για... και ήταν και χειμώνας κάπως. Χειμώνας. Ήταν, σε είδα και έφυγα. Είμαι σε φίλος του καναλιού. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές. Σήμερα ήρθα στην... Σήμερα, τις προηγούμενες μέρες ήρθα στην Κοζάνη να πάω να δω και τους δικούς μου και τον στρατηγό που ήταν εδώ και πέρασα από εδώ να σε δω. Και είπαμε, α, να περάσουμε και μια σούμπα. Βοήθα λίγο την κατάσταση, μου λες, το φιλαράκι σου. Έτσι δεν είπες? Ρε φίλε, πολύ ταλαιπωρία. Και αν εσύ, που είσαι της δουλειάς, αδερφέ, πιάνουν τα χέρια σου, χρυσοχέρι, αν θες αύριο μεθαύριο να μας δείξεις την ιδέα σου, όπως λίγο η κυρά μας έδειξε το επιπλάκι που έκανες. Ναι, τώρα, χθες που την ώρα που πετούσα εδώ εσύ. Δηλαδή, αν εσύ, που είσαι της δουλειάς, σε ταλαιπωρώ εγώ, ο τετραπέρατος, κάποιος που είναι 50, 55, 60 χρονών, τι τον κάνουμε? Τι τους κάνουμε? Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό. Καλά με λέει ο κόσμος, με παίρνει τηλέφωνο. Τι σου λένε? Και λίγα λες μου. Καλά τους λες. Και λίγα λες αλλού. Μεγάλη σε ηλικία. Νέοι, μικρά, παιδιά 30 χρονών, 35 που είναι χρεωμένοι. Σε όποιον μιλάει ελληνικά λέει τον χρωστάμε από δανεικά και από τράπεζες και από τέτοια για να κάνουμε ένα σπίτι. Και λίγα λες μου λένε αδερφέ. Έτσι με λέει ο κόσμος. Είτε για τα υβραυλικά, είτε για τα τέτοια. Θα έρθει η ώρα. Το έχω σκοπό. Δεν θα ασχοληθώ μόνο με τη θέρμανση, πλακάκια, αυτά τα καραγκιουζιλίκια που βλέπω. Από τη στιγμή που έχω μεγαλώσει έτσι ένα τέτοιο στο γιατί, θα βρω ανθρώπους. Τι είσαι εσύ, ηλεκτρολόγος? Έλα εδώ, ρε φίλε. Μίλησε μας για εκείνη την πρίζα. Γιατί εκείνη η γαμημένη πρίζα είναι τόσο χαμηλά εκεί? Γιατί άλλη μπρίζα είναι εκεί? Γιατί μου βάλες 4 μπρίζες εκεί? Γιατί μου βάλες μπρίζες εδώ? Είναι σωστό οι μπρίζες να πηγαίνουν από πάνω ή όπως είδα σε βίντεο και στο εξωτερικό που τις βάζουν όλες από κάτω? Θέλω να βρω τέτοιους ανθρώπους. Και σιγά σιγά
να αρχίσουν να ανασκουμποθούμε, που λέω εγώ. Ο κόσμος διψάει για μάθηση. Όταν ο κόσμος θα διψάει για μάθηση, πρόσεξε ποιος είναι ο σκοπός μου. Τώρα έρχομαι εγώ κοντός στο σπίτι σου και σε ταλαιπωρώ και λες, όχι εσύ, λέει ο φίλος σου. Λέγαμε του, μήπως έτσι είναι τα πράγματα. Μήπως πρέπει να πέφτουν τα ντουβάρια για να είναι αντισεισμικά ή μήπως πρέπει να καίω 3-4-5 τόνους για να ζεσταθώ πετρέλαιο. Μήπως θα βάλω αντλία θερμότητας και θα με έρθει το καθαριστικό 5-6 χιλιάρικα ρεύμα. Το βρίσκουν φυσιολογικό. Όταν όμως θα μαζευτούμε εγώ και εσύ, εσύ δεν έχεις καμία σχέση, οι άλλοι, και αρχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, πλέον ο κόσμος από τη στιγμή που θα είναι ενημερωμένος θα λέει ότι δεν μπορεί να πέσει σου φάς τα καλά καθούμενα. Και θα αρχίσει να απαιτεί. Δεν θα είμαι εγώ τόσο καλός σου. Έλα εδώ ρε κερατά, έλα εδώ. Σε γαμίσου ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ο νόμος δεν με προστατεύει εμένα, τον οικοκύρη ρε φίλε. Μόνο τον απατεώνα τον κοντό προστατεύει. Δηλαδή δεν μπορώ να του κάνω μια καταγγελία και να του πω, έλα εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος. Ποιος είναι αυτός που να πάω να πω τα παράπονά μου. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Θα γίνουμε δικαστές εμείς. Δεν υπάρχει. Θα βρω το δίκαιο μετά από 5 χρόνια για 10. Το έχω σκοπό. Αν βρω το δίκαιο μετά από 10 χρόνια, το έχασα το δίκαιο. Το έχω σκοπό, αδερφέ, όσο δυναμώνει το κανάλι μας, γι' αυτό θέλω και τη βοήθειά σας, οι 100.000 να γίνουν ακόμα πιο πολίτες, πάμε στα μαγαζιά εδώ εκεί και με αναγνωρίζει ο κόσμος. Όλοι με ξέρουν. Το κανάλι μας, όλοι το ξέρουν. Γιατί το ξέρουν όλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή όποια λέξη κλειδί χτυπήσεις που έχει να κάνει με την οικοδομή και το κανάλι μας βγάζει. Δεν υπάρχει τώρα υδραυλικός που να μην με ξέρει και να μην ξέρει το κανάλι μας, γιατί δεν μπορεί ρε φίλε να είσαι υδραυλικός και δεν μπήκες μια φορά στο YouTube να χτυπήσει ηλιακός. Δεν μπορεί. Τόσο... Έχω σκοπό, όταν θα είμαι έτοιμος ψυχολογικά περισσότερο, όχι τίποτα άλλο, και χρονικά, να έρχομαι σε σένα, ναι, εγώ θα σου δώσω το δικαίωμα να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις Στράτο, έλα σε παρακαλώ, σου είχα αυτή την περίπτωση, θα μου δείξεις τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δεν ξέρω τι από ό,τι είναι αυτά και θα αρχίσω να λέω και ονόματα. Είσαι ο και λέγεσαι, ήρθες στο φίλο μου το σπίτι εδώ πέρα, έκανες αυτές τις δουλειές από αυτή την εποχή μέχρι τώρα, με το που έφυγες εσύ, μετά από 2 χρόνια έσπασε μια σωλήνα πιπυρό αγαπημένη μάρκα του Μάστορα και πλημμύρισα. Και θα βγάζω, θα έρχομαι με δικάμερες, τρικάμερες και θα αρχίσουν και θα εξηγούν τα πράγματα και θα λέμε και ονόματα. Δεν γίνεται εσύ ρε κερατά να έρθεις να μεταλλοπορείς με τα δάπεδά σου, με το σοφάδες και να την περνάς έτσι και να πηγαίνεις στον επόμενο. Θα πεις Στράτο πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή πρώτα απ' όλα δεν έχουμε καν μαστόρια. Δηλαδή κουτσί στραβεί όσοι είναι αυτοί είναι, δεν έχουμε άλλους. Δεν ξέρω. Να κάνω άλλη δουλειά. Μπράβο. Μη με ταλαιπωρείς εμένα. Κάνε άλλη δουλειά ή μάθε την σωστά. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Θα το κάνω. Που ξέρεις, άμα πω κάτι, έτσι και με μπει εδώ, μένα μην πείθεται. Εδώ και χρόνια το σκέφτομαι. Αλλά θεωρώ ίσως δεν είμαι έτοιμος ακόμα, γιατί και να πεταχτώ τώρα από τη Δράμα που έχω έδωνα να έρθω σε σένα ή να πάω Αθήνα, έχει έξοδα, έχει χιλιάδιο και αυτό το ρημάτι και το γκόλο του. Αλλά έχω σκοπό, και το λέω και σε αυτούς που μας παρακολουθούν, ότι έχω σκοπό κάποια στιγμή, ναι, εγώ, όνομα επίθετο, είσαι ο και λέγεσαι, ήρθες, έκανες το φίλο μου στο σπίτι που ματώνει αυτή την εργασία, τα έκανε σαν τα μούτρα σου, πληρώθηκες, σηκώθηκες, έφυγες και γαμιέσαι. Και αφού εσύ γαμιέσαι, εγώ θα το πω σε όλο τον κόσμο να το μάθει. Έτσι απλά. Τότε το γαμιέσαι που λέω τώρα θα κάνω μπίπ εγώ, μη στεναγωγείς. Δεν θα εκτεθούμε. Εντάξει. Αυτά για σήμερα. Νιώθεις καλύτερα που τα πες λίγο. Τα βλέπω και τα κάθε μέρα τα ακούω. Αλλά... Ξύλο ρε, ξύλο ρε, από το πρωί μέχρι το βράδυ ρε, ξύλο ρε, ξύλο ρε, δεν έχει κάτι άλλο. Πηγαίναμε στο σχολείο και ο δάσκαλος μας έλεγε αύριο, Γιαννούδη, Καλίγκο, εσύ, αύριο θα με φέρετε από 2 βέργες από κρανιά,
καθένα σας και τη σύνδεμη και τόσο μήκος, συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς πηγαίναμε μετά το σχολείο, κόβαμε βέργες, τις καθαρίζαμε, τις βάζαμε και στον ήλιο να στεγνώσουν για να τις πάμε αύριο στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, στο δάσκαλο, για να τρώμε ξύλο για τις παπάρες που είμαστε. Πήγαμε εμείς στο σχολείο. Όχι ότι μάθαμε γράμματα. Αλλά λέμε το. Σε καταλαβαίνω, τα ίδια έκανα σχεδόν κι εγώ. Απλά τις κρανιές αυτός τις είχε έτοιμες. Δυστυχώς, ο πόνος που μοιράζομαι, που μοιράζεται ο κόσμος μαζί μου κάθε μέρα, δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο μέσα μου. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Με κάνει κακό. Όχι, θα σας πάρει μπάλα όλους και εσάς, τους φίλους του καναλιού, να τα μοιραστούμε και όλους εσάς τους υπόλοιπους που είστε... Δεν φοράτε παντελόνια. Τι να πω, φοράτε παντελόνια. Δεν φοράτε παντελόνια. Κάποιος που φοράει παντελόνια, ναι, μπορεί να κάνεις μια στοχεία υλικού, κάτι. Το σωστό και το πρέπει είναι πιο θενάσκοδα, βέβαια. Εδώ. Γιάννη μου, χίλια συγγνώμη, αδερφέ, δεν μπορώ, πρώτη φορά μου συμβαίνει ότι εγώ, αύριο το πρωί, εγώ, αύριο το πρωί έρχομαι εδώ με τα συνεργεία μου, πόσο κάνει, όλα δικά μου. Αυτό θα ήταν το σωστό και το πρέπει. Αυτό θα ήταν το σωστό και το πρέπει. Τελείωσε. Δεν έχει κάτι άλλο. Είσαι μάγκας, όλοι κάνουμε λάθη. Κι εγώ μπορεί να κάνω, δεν ξέρω. Δεν έτυχε καμιά φορά, αλλά λέμε. Ανάλαβε τις ευθύνες σου. Με λέει ο άλλος, τι εγγύηση δίνεις για τις δουλειές που κάνεις. Όνομα επίθετο. Το ονοματεπώνυμό μου είναι εγγύηση. Μόνο από το 16 μέχρι τώρα ξέρεις τι δουλειές. Ένας φίλος του καναλιού που με τίμησε και με έβαλε στο σπίτι του να βγει επώνυμα και να πει ήρθε ο Στράτος στο σπίτι μου, με έκανε αυτή τη δουλειά, αυτές τις δουλειές και δεν είμαι ευχαριστημένος ή οτιδήποτε. Ένας. Όχι δύο. Ένας. Τόσο σίγουρος είναι η δουλειά. Κατάλαβες. Όταν εγώ θα φύγω από εδώ, όταν θα σου πω αδερφέ, εγώ είμαι ευχαριστημένος, όταν ακούσεις τη λέξη είμαι ευχαριστημένος και μου δεις να μαζεύω εργαλεία. Εργαλεία εγώ δεν θα πάρω από εδώ αν δεν σου πω είμαι ευχαριστημένος. Όταν θα μαζέψω εργαλεία και δεν το κάνω όμως εσένα, όλο να ξέρεις ότι εδώ πέρα εγώ σου δίνω εγγύηση εφόρου ζωής. Τώρα τα εργαλεία και τα υλικά μάλλον κυκλοφορητής, ηλεκτροβάνα, κανένα αυτόματο ξεραστικό, αναλώσιμα. Αλλά η εργασία, η τοποθέτηση και τα λοιπά για μένα είναι για μια ζωή. Αυτή τη σώμα δεν τη βάζεις για 2-3-5 χρόνια, δεν είναι της μόδος. Είναι να τη χαίρεσαι για μια ζωή. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Για αυτούς που με ρωτάνε εσύ τι εγγύηση δίνεις, είναι φόρου ζωής. Ναι. Έτσι έμαθα στη ζωή μου. Όταν θα έχω ευκαιρία, θα πάω σε δουλειές που έκανα πριν 10, 20, 30 χρόνια. Θα πάω να σας δείξω ποιος είναι ο Γιάννης προ-YouTube. Όχι τώρα, γιατί πολλοί μου λένε τώρα υποκρίνεσαι μπροστά στην κάμερα. Και σας παρακαλώ τώρα, προηγουμένως με έστειλε ένας φίλος ένα βίντεο από έναν ηλιακό, πιάστο λίγο αυτό. Σας παρακαλώ θερμά όλους τους υδραυλικούς, όλους τους θερμοϊδραυλικούς, όλους τους ιδιώτες, βγάλτε αυτήν τη σάπια βαλβίδα από τη ζωή σας, είναι επικίνδυνη. Συνέχεια ανεβάζουν στους φίλους σχολή Γιαννούδη, στο διάφορα υδραυλική Ελλάδος, πώς έχουν φουσκώσει τα φίλτρα νερού από αυτό εδώ, πώς έχουν σπάσει του μποράματα από αυτό εδώ, αυτό πάνω τι γράφει, 12-14, 10-12. Αυτή η βαλμίδα είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Έπρεπε δια νόμου να απαγορεύεται
Και δυστυχώς ο νόμος επιτρέπει σε όλους τους κατασκευαστές και τους λοιπούς να την χρησιμοποιούν. Είναι επικίνδυνη. Τέλος. Πάτε.